Μέρα με τη μέρα γίνεται ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν διδάχτηκε τίποτα από τα σοβαρά λάθη και τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά συνεχίζει σε όλες αυτές τις παθογένειες που μας οδήγησαν σε μια πολυεπίπεδη κρίση και στη χρεοκοπία. Το χειρότερο, μάλιστα, δεν είναι ότι δεν κάνατε ίχνος αυτοκριτικής, αλλά επιστρέψατε αποφασισμένοι να επαναλάβετε τις ίδιες αντικοινωνικές και επικίνδυνες πολιτικές. Φυσικά, μετά από τόσα χρόνια λέλαπας των μνημονίων και της χρεοκοπίας της χώρας, βρήκατε στρωμένα οικονομικά, βρήκατε ένα δημοσιονομικό χώρο και αποφασίσατε να τον αξιοποιήσετε με τον χώρο που όλα αυτά τα, με τον τρόπο που όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζατε πάρα πολύ καλά. Στον προϋπολογισμό του 2020, η κυβέρνηση παραμένει σχεδόν αιμονικά αγγυλωμένη στα ίδια νεοφιλελεύθερα δόγματα και στα στρεβλά μοντέλα ανάπτυξης. Τα ίδια μοντέλα ανάπτυξης που πλέον σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει ότι δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνον σε κάνουν, εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες, όπως γίνεται μέχρι σήμερα και κάνουν δυστυχώς τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Ακόμα και συστημικοί οργανισμοί, όπως ο ΣΑΙ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επισημαίνουν ότι τέτοιες πολιτικές συνιστούν τροχοπέδι για την οικονομική ανάπτυξη. Φαίνεται όμως ότι όλα αυτά αποτελούν ψηλά γράμματα για την κυβέρνηση, και η οποία μέσα μόλις 5 μήνες έχει προλάβει όχι μόνο να διαψεύσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις για καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές για όλους, αλλά να καταφέρει και ένα ισχυρό χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, φυσικά, και φέρνοντας έτσι από την πίσω πόρτα μειώσεις μισθών. Φυσικά όχι για όλους. Τα δικά μας τα παιδιά και η δική μας η μετακλητή απολαμβάνουν αυξήσεις σημαντικές από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να αποδιαρθώσουν κρίσιμους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καταργώντας ουσιαστικά και το ΣΔΟΕ και το ΣΕΠΕ. Να μην προσφέρεται κανένα ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα να σφίξετε τη φιλιά με το σχέδιο Ηρακλής που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε, αν και το διαφημίσατε ως σωτηρία, υποτίθεται, του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας. Να αποκαλύψετε ότι το όραμα της Ελλάδας για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βασίζεται αποκλειστικά στην οικοδομή και στον τουρισμό. Τα ίδια δηλαδή που μας λέγατε προκρίσεις, ακριβώς το ίδιο μοντέλο προσπαθείτε να επαναφέρετε και τώρα. Δεν γινόμαστε λοιπόν σοφότεροι, κυρίες και κύριοι, με τον προϋπολογισμό που καταθέτετε σήμερα. Όπως το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ψηφίσατε, όπως το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίσατε, έτσι και ο προϋπολογισμός συνοψίζεται στο δόγμα χωρίς κανέναν σχεδιασμό: δώσ' τα όλα στο κεφάλαιο και κάνε το σταυρό σου. Σε πλήρη αντίθεση με όσα προεκλογικά εξαγγείλατε για ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, την οποία εξαπατήσατε και η οποία στην πραγματικότητα δεν επωφελείται καθόλου από το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ακόμα και όποια θετικά μέτρα περιέχονται μέσα στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό βασίζονται σε 2 μεταβλητές που όχι μόνο είναι αβέβαιες, είναι έολες. Η μία είναι η πρόβλεψη του 2,8%, την οποία ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε ο ΣΕΒ, αλλά και κανένας διεθνής οργανισμός δεν συμμερίζεται. Ακόμα όμως και να υποθέσουμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα το πιάσουμε αυτή την ανάπτυξη, όλα τα θετικά μέτρα τα οποία ισχυρίζεστε ότι βάζετε υπέρ της μεσαίας τάξης στηρίζονται σε ένα δημοσιονομικό μαξιλάρι 560 εκατομμυρίων, το οποίο ισχυρίζεστε ότι θα το πιάσετε από τη φοροδιαφυγή. Το ίδιο, ό,τι κενό έχετε βρει και θέλετε να συμπληρώσετε, αποφασίσατε να το βάλετε μέσα ότι δήθεν θα καταπολεμήσετε τη φοροδιαφυγή. Τα ίδια λέγατε και το 2012-2014. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα δεν λέτε καν ότι θα εντείνετε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ούτως ή άλλως σχεδόν τους έχετε καταργήσει όλους. Αλλά το παρουσιάζετε ως αποτέλεσμα της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30%. Αυτό όχι μόνο είναι αβέβαιο, αλλά στην πραγματικότητα θα επιβαρύνει κατά πολύ, αν δεν πιαστεί ο αβέβαιος αυτός στόχος, πάλι τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Ενδεικτικά, την περσινή χρονιά, η διαφορά που υπήρξε από το 10% που είχαμε εμείς στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ήταν 32 εκατομμύρια, δηλαδή ο επιβαλλόμενος επιπλέον φόρος, και τα 28 εκατομμύρια καλύφθηκαν από τα μικρά εισοδήματα. Εσείς τα 560 εκατομμύρια πώς θα τα πιάσετε και τελικά ποιους θα επιβαρύνουν? Πολύ φοβάμαι ότι όταν δεν πιάσετε στο τέλος του χρόνου αυτούς τους στόχους, θα επιβάλλετε καινούργιους φόρους, τους οποίους μαντεύουμε πολύ καλά ποιους θα επιβαρύνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στις προβλέψεις του συγκεκριμένου προϋπολογισμού στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον οποίο έχω την τιμή να προέρχομαι. Συγχωρείτε λίγο. Την τετραετία 10-14 η τοπική αυτοδιοίκηση υπέστη μια συντριπτική μείωση των εσόδων της κατά 63% των τακτικών της εσόδων. Παρ' όλα αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση άντεξε. Άντεξε και αν και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εκείνη την τετραετία πραγματικά αφανίστηκε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε, ιδίως μετά από το 16 και μετά, αποφάσισε να φτιάξει ένα μοντέλο, το οποίο ένα βιώσιμο και πλήρες μοντέλο, μόχλευσης των ανεκμετάλλευτων πόρων του προγράμματος δημοσίου επενδύσεων, το οποίο ονομάστηκε, είναι το γνωστό, πρόγραμμα Φιλόδημος. Αυτό στην ουσία κάναμε. Πήραμε τα ανεκμετάλλευτα ποσά του προγράμματος δημοσίου επενδύσεων μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μπορέσαμε και δώσαμε στους δήμους και στους δημότες έργα πολύ σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες. Έργα ίδρευσης, αποχέτευσης, έργα αγροτικών οδοποιειών και παιδικές χαρές. Πάρα πολλά έργα τα οποία είχαν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και είχαν να δουν πάνω από μία δεκαετία. Δυστυχώς, ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα όπως αυτό έπρεπε, σας καθόταν πολύ βαρύ να φαίνεται την επιτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και έπρεπε να το σπηλώσετε και αυτό και να το παρουσιάσετε ως με μη εξασφαλισμένα κονδύλια. Ήρθε φυσικά ο κύριος Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ και πολύ καλός γνώστης των οικονομικών των Δήμων και σας διέψευσε απόλυτα, γιατί δύο μπορεί να συμβαίνουν. Ή δεν έχετε καταλάβει το μηχανισμό του προγράμματος Φιλόδημο ή απλά θέλετε να το σπηλώσετε για να το εμφανίσετε ως ίδιο πρόγραμμα αλλά με άλλη ονομασία και θέλετε να επιστρέψετε στο μοντέλο των δημάρχων ζητιάνων που πρέπει να περνάνε από τα Υπουργεία, από τον Υπουργό Εσωτερικών για να ζητάνε ένα έργο για τον τόπο τους. Ό,τι και από τα δύο να συμβαίνει είναι τουλάχιστον επικίνδυνο και πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα δώσει την ανάσα που οι Δήμοι και οι Δημότες είχαν ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά για την ισιωτικότητα και για την πρόβλεψη του προϋπολογισμού σε σχέση με την ισιωτική πολιτική, αν και τα είπε ο συνάδελφος ο Νεκτάριος Σαντορινιός νωρίτερα. Είναι σαφές και δεν προκύπτει από, τουλάχιστον εμείς δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε από τον προϋπολογισμό, οι διαγωνισμοί των άγωνων γραμμών, τους οποίους πλέον μεταθέτεται από τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι 140 εκατομμύρια. Μέσα σε αυτά τα 140 εκατομμύρια υποτίθεται ότι πρέπει να χωρέσει και το μεταφορικό ισοδύναμο που ήταν ένα πάγιο αίτημα και των νησιωτικών επιμελητηρίων αλλά και όλων των νησιωτών και το οποίο η κυβέρνησή μας θεσμοθέτησε και τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στις λιμενικές υποδομές αλλά και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, τις άγονες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Μάλλον κάτι μας ξεφεύγει με την αριθμητική και δεν μπορούμε εμείς να εντοπίσουμε πώς όλα αυτά θα χωρέσουν στα 140 εκατομμύρια που στην ουσία καλύπτουν μόνο τους διαγωνισμούς των άγωνων γραμμών. Πρέπει να μας το εξηγήσετε στην πορεία, γιατί εμείς μάλλον δεν το καταλάβαμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να πιστεύει ότι η απόλυτη προστασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα μπορεί επαόριστον να την έχει στο απειρόβλητο και με άνεση να βαφτίζουν το ψάρι κρέας, παραμυθιάζοντας τον ελληνικό λαό και ιδίως τη μεσαία τάξη, την οποία στηρίξατε το προεκλογικό σας αφήγημα. Αλλά όπως είπα και στην Επιτροπή Οικονομικών πριν από λίγες μέρες, όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό, τα παραμύθια έχουν και δράκους. Και ο δράκος στο υποψήφιση προϋπολογισμό είναι η αιμονή σας σε πολιτικές που κατέστρεψαν τη χώρα και εξευτέλισαν τον λαό μας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει